Ο Ανθεστίων μπήκε αποφασιστικά στην σημερινή αναμέτρηση με τον κεραυνό στο Ατσαλένιο και στο 12ο λεπτό ο Σεραφιμίδης με σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ 0-1 για την ομάδα του Θραψανού. Το δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει στο 18ο λεπτό. Πολύ ωραία έκλεψε την μπάλα ο Λιδάκης, άλλαξε με τον Σεραφιμίδη, ξανά Λιδάκης και ξανά Σεραφιμίδης στο 18 το 0-2. Λιδάκης και Σεραφιμίδης συνεργάστηκαν άψογα για το δεύτερο γκολ της ομάδας του Βασίλη Πλεσίτη. Στο 23ο λεπτό ο Λιδάκης πάτησε περιοχή, πλάσαρε ωραία για το 0-3. Πολύ γρήγορα η ομάδα του Ανθεστίωνα ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση στο Ατσαλένιο για να έρθει στο 30ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Μπερνίκου το 0-4 πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά αγώνα. Ο Ανθεστίων, έχοντας επιβάλει την κυριαρχία του, έβαλε 4 γκολ στο Ατσαλένιο. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55ο λεπτό, ο Λιδάκης νέα ασίστ, αυτή τη φορά στον νεαρό Τίτο Χατζάκη για το 0-5. Πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Ανθεστίωνα και στο 85ο λεπτό ο Μπερνίκου ανατράπηκε από τον Χριστοδουλάκη, δόθηκε το πέναλτι, ανέλαβε να το εκτελέσει ο 16χρονος Κοντάκης, απόκτημα του Ανθεστίωνα από τον Όφαρ Καλοχωρίου, πρώτο γκολ για τον Κοντάκη, έκτο για τον Ανθεστίωνα, τελικό αποτέλεσμα, κεραυνός Ανθεστίων 0-6.